Το Project Landa ή Meat Strike συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Πώς όμως το υπολογίζουν και ποιοι είναι οι άλλοι στόχοι αυτού του ευρωπαϊκού project που προωθεί τις συνδυαστικές μεταφορές στο κέντρο της Σουηδίας? Θα μάθουμε περισσότερα από τη διευθύντρια του project, Henrietta Philp. Σε ένα project σαν και αυτό είναι πολύ δύσκολο να υπολογίσουμε το αποτύπωμα άνθρακα αυτών των επενδύσεων. Αλλά έχουμε κάποιες ενδείξεις από τη χρήση των σταθμών φόρτισης. Αυτό έχει να κάνει με τον αριθμό των ανθρώπων που φορτίζουν και το χρόνο που το κάνουν. Ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να λάβουμε υπόψη είναι τα ηλεκτρικά οχήματα εδώ, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αν αυξάνονται σε σχέση με το συνολικό στόλο οχημάτων. Θέλαμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το έργο για να δώσουμε στους πολίτες την ευκαιρία να συνδυάσουν μέσα μεταφοράς κατά τη μετακίνησή τους, είτε είναι αυτοκίνητο, τρένο, λεωφορείο ή οτιδήποτε άλλο θέλουν να χρησιμοποιήσουν. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα να έχουμε δημόσιους σταθμούς για όσους δεν μπορούν να φορτίσουν το όχημά τους στο σπίτι τους ή για τους επισκέπτες. Ο τουρισμός έχει μεγάλη άνθηση εδώ. Το Meat Strike είναι γνωστό για τα πανέμορφα τοπία του, για τις μικρές επιχειρηματικές του μονάδες και για τον τρόπο ζωής που είναι πιο κοντά στη φύση και την ύπαιθρο σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα του Νότου.